Στη δημοσιότητα δόθηκε η πόλη αναμενόμενη έκθεση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, η οποία εξέτασε τις τρεις υποθέσεις που έθεσε ενώπιον της κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών η ελεγκτική υπηρεσία. Υποθέσεις μέσα από τις οποίες εξετάστηκε το ενδεχόμενο διαφθοράς εκ μέρους του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάβα Αγγελίδη και του αξιωματικού αστυνομίας Μιχάλη Κατσουνοτού και κατά τις οποίες είχε ανασταλεί η ποινική δίωξη τριών προσώπων, με την αρχή να ξεκαθαρίζει πως θέμα διαφθοράς δεν στοιχειοθετείται. Δεν διαπιστώνεται το ενδεχόμενο ύπαρξης αδικήματος διαφθοράς σε οποιαδήποτε από αυτές, ούτε αναφορικά με τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, ούτε με τον αξιωματικό της αστυνομίας. Για δύο από τις τρεις υποθέσεις, τις οποίες καταγγελόμενος ήταν ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, δεν διαπιστώνεται ούτε κατάχρηση εξουσίας. Για την τρίτη όμως υπόθεση αναστολής ποινικής δίωξης για πελάτη του δικηγορικού γραφείου του Σαβαγγελίδη, τα συμπεράσματα διαφοροποιούνται, με την αρχή να προβαίνει σε υποδείξεις. Η θέση του βοηθού Γενικού Εισαγγελέως ήταν ότι επειδή η εισήγηση για αναστολή ποινικής δίωξης είχε γίνει από συγκεκριμένο τμήμα της αστυνομίας, δεν συνέδεσε του εν λόγω πρόσωπο και όνομα με αυτό του πρώην πελάτη του. Καταγράφεται η ανησυχία των λειτουργών επιθεώρησης για τη μη ύπαρξη θεσμοθετημένης διαδικασίας για διαπίστωση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφέροντος. Με το υπάρχον σύστημα, τέτοια θέματα επαφίενται αποκλειστικά στην ικανότητα μνήμης των αξιωματούχων, κάτι το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό. Είναι διαπιστώσεις για την εμπλοκή του Μιχάλη Κατσουνοτού στη συγκεκριμένη υπόθεση και την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις που του υπευλήθησαν από την αρχή. Ενδεχομένως ο αξιωματικός της αστυνομίας να έχει διαπράξει αδίκημα με την άρνησή του να απαντήσει στις ερωτήσεις που του επευλήθησαν. Ως εκ τούτου, η αρχή θα προωθήσει όλα τα σχετικά έγγραφα προς το Γενικό Εισαγγελέα με την εισήγηση για ποινική δίωξη του εν λόγω αξιωματικού. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από τους ερευνητές Γιώργο Καμπανέλα, Τανβίρ Κουρεσί και Γιώργο Λιασίδη, αναφέρει επίσης πως οι καταγγελίες του Γενικού Ελεκτή έγιναν καλύτη πίστη.